Γεια σα, είμαι ο Νέστορα και καλωσορίσατε ορίσατε στο κανάλι μου. Εδώ θα βρείτε τα πιο φρέσκα νέα και αποκλειστικά spoiler για τα αγαπημένα σα reality. Αν σα αρέσει αυτό που βλέπετε, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Ένα έντονο περιστατικό συνέβη λίγο πριν την έναρξη του αποψινού αγωνίσματο στο Survivor, με του παίκτε να προχωρούν σε αποκαλύψει για όσα είχαν πει άλλοι διαγωνιζόμενοι για συμπαίκτε του, ώστε να καθορίσουν διαφορετικά την πορεία του παιχνιδιού. Αρχικά ο Μιχάλη, που μετακινήθηκε στη Στίγρη, σημείωσε πω στην πράσινη ομάδα είχα ακούσει πάρα πολλά για έναν παίκτη από την κίτρινη ομάδα. Μιλάω για τον Νίνο. Είχα ακούσει ότι λειτουργεί εγωιστικά, τα κανονίζει όλα εκείνο, λειτουργεί σαν βάρβαρο και δεν ακούει του άλλου. Τι τελευταίε μέρε που είμαι στην κίτρινη ομάδα έχω δει το ακριβώ ανάποδο. Με τη σειρά του ο Γιώργο Λιανό τόνισε ότι ο μόνο συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε αυτού του παίκτε ήταν η φίβη, με τον Μιχάλη να μην την κατονομάζει αλλά τη διαγωνιζόμενη να ζητά εξηγήσει. Τα λεγόμενα του διαγωνιζόμενου επιβεβαίωσε και ο Γιάννη Ριγάκη, ενώ ο Άγγελο από τη τόνισε ότι μέσα σε λίγε ώρε ακούω ανθρώπου να κατακρίνουν άλλου για δύο-τρία πράγματα, ενώ πριν κάποια 24 ώρα του είχαν στο Θεό. Δεν μου αρέσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάζουν τα συναισθήματα. Ο Γιάννη όμω ξεκαθάρισε πω μιλάμε για γεγονότα. Η ένταση κορυφώθηκε με την εμπλοκή του Γιάννη Κέλλη και τη Γεωργία, όταν ο παίκτη των Αετών είπε πω προχθέ δεν μα έλεγε ότι μαγειρεύει τι ψήφου, σημείωση συντάκτη ο Νίνο ότι πλησιάζουν τα νέα μέλη με δόλο τη ψήφου. Άμεσα η Γεωργία απάντησε με έντονο ύφο ότι επειδή βάζει πολλέ φορέ κουβέντε στο στόμα μου, που δεν έχω πει, ή θα μιλά συγκεκριμένα ή δεν θα μιλά. Στη συζήτηση ενεπλάκησαν τα περισσότερα μέλη των δύο ομάδων. Με τον Γιώργο Λιανό να προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα και να διακόπτει τον καυγά ώστε να ξεκινήσει το αγώνισμα.